καλή. Άντε κοριτσιά. Άκρη! Κουνηθείτε! Άντε κούκλες στην άκρη! Έλα με θάρρος! Έλα και θα κατεβάσω τον ποιτή! Έλα από εδώ έχει το φάει, άντε τραβάτε από εκεί! Είναι εκείνη η άσπρη και στην άκρη, όπου αυτή εδώ πέρα, καμενούλα. Είναι γεμίσει λάσπες. Αυτός είναι ταυρός. Ξέρω εγώ τι είναι. Τα σύζυγαν κρέμετε. Ταύρος είναι. Ξέρω εγώ αν είναι. Τι είναι αυτό που κρέμετε. Ταύρος είναι. Ταύρος είναι, ναι. Όχι Παναγία μου. Τι ζώο. Στην άκρη ο Ταύρος. Μπράβο ρε Ταυρούλη. Τούτη εδώ η ξόμπλια. Άντε καρδούλα μου. Μπράβο Ταυρούλη μου. Ο Ταύρος ξύπνιος. Πρώτη επιφορτηθεί αυτό. Αγριεμένη σε κοιτάει. Σου έριξε κάτι αυτό να μπει με ηλίκη νομίζω. Τι να μπει με ηλίκη το φέγες πάντως. Να γελαντείς. Μα αυτές που θα πάνε οι κακομοίρες, θα κατέβουν έτσι κάτω τον κρεμό. Δεν μπορούνε, δεν κατσίκια. Βαριά ζώα. Να μας αποζημιώσει το μέρος. Η Καλαρίτης πέρα από ένα πολύ ωραίο πέτρινο χωριό δεν έχει τίποτα άλλο να σου δείξει. Έχει μια απίστευτη θέα. Αυτό είναι εγώ. Δεν ξέρω. Ελπίζω να αξίζει τον κόπο. Τα 48 χιλιόμετρα σε αυτό το λόγο. Και πίνα μέτρια πράγματα, δεν περίμενα καλύτερα να είναι το εντυπωσιακό. Μέτριο. Εντάξει. Θαυμάζω την αντοχή των μοναχών που πήγαν και την έκτισαν εκεί πάνω. Δηλαδή δεν παίζονται. Αλλά. Εντάξει. Το 1200 τώρα μιλάμε έτσι. Ναι, αυτό λέω. Πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης 400 χρόνια. Δεν παίζονται. Γιατί εδώ πέρα τότε μόνο ένα μονοπάτι θα υπήρχε. Αν υπήρχε. Κι αν υπήρχε. Ματσούκι, πεζοπορική διαδρομή, 3 ώρες. Λίγο πιο σιγά, έτσι δεν στάψα την Ελένη.
Τράκου και οι Καλαρίδες γιατί είναι γνωστοί από την αντίσταση του Κουεδέ. Ίσως επειδή είναι πάρα πολύ γραφικά χωριά, τους έβαλαν απέναντι από αυτή την πλαγιά. Δεν ξέρω αν φαίνεται από κάποιο σημείο. In 300 meters, turn right. Ωρε, πούλμαν έχει έρθει. Πούλμαν έχουν έρθει. Δεν είναι δυνατόν. Turn right. Turn right. Από εδώ πάει για... Για Πάρο. Ναι. Δεν υπάρχει λίγο στις σημαντικές μου ξανά να πάμε. In 600 meters, turn... Θα σταματήσω κάπου εδώ. Προχώρα, τι για να φάμε. Ναι. Όχι παιδί μου, προχώρα, θα βρούμε καμιά σκιά. Όχι παίρνει κόμμα. Όχι, άσφαλος, δεν πάμε. Ωραία, πάμε. Εδώ λέει Μέτσοβο. Α, είναι εκείνος ο δρόμος και πάνω. Πάρει τη λεωφορία μου λέει εδώ. Ναι, γιατί δεν έχει άλλο χώρο. Όπως... Γιατί να σταματήσουμε να κάνουμε τα γραφεία ή να φύγουμε. Γραφικό μοιάζει, εντάξει. Ξεχνάω, γι' αυτό γράφει με τις ώρες. Πάρα πολύ ωραία αδεία. Να είχαμε και κάποια σκιά. Σκιά, αν βρούμε κάνα τέτοιο δεντράκι που θέλω. Πρέπει να είναι από εκεί μεριά του. Πώς να σταματούσαμε κάπου να βγάζαμε τα φαγητά από το ψυγείο τα υπόλοιπα. Ναι, ναι. Να βρω ένα σημείο που να έχει λίγο απλά. Εδώ για παράδειγμα. Κάτσε να το λεπά, μην το ισούλα.
είσαι υποχρεωμένος να κάνεις αυτό το δρομολόγιο για να κατέβεις προς Θεσσαλία μεριά. Μετά άνοιξε η Κατάρα. Δηλαδή αυτός ήταν ο πρώτος τρόπος. Αυτός ήταν αυτός δρόμος, ο πρώτος δρόμος που συνέδεε η Ήπειρο με Θεσσαλία. Δεν υπήρχε παλιότερα άλλος δρόμος. Και επειδή μετά φτιάχτηκε η Κατάρα. Και όταν φτιάχτηκε η Κατάρα, επειδή ήταν πολύ πιο εύκολη η διάβαση, τούτος δω εγκαταλείφθηκε, ξεχάστηκε. Σύμφωνα με αυτά που λένε, τα τελευταία 10 χρόνια ξανά μπήκε σε κυκλοφορία αυτός ο δρόμος, δηλαδή συντηρήθηκε, ασφαλτοστρώθηκε, ενδεχομένως διανύχθηκε. Δεν υπήρχε παλιά. Ήταν ένα πράγμα... Μήπως δεν ήταν δρόμος και ήταν... ένας χωματόδρομος. Πού να ξέρω, μήπως το έχω... Άρα δηλαδή πηγαίνανε από τα Γιάννενα στην Οικουμενίτσα και έρχονταν από η Οικουμενίτσα προς Θεσσαλία ή από Άρτα. Δεν ξέρω, πώς πηγαίνανε. Αποκομμένη ήταν τελείως η περιοχή των Ιωαννίνων, ήταν τελείως αποκομμένη. Τα τελευταία χρόνια έχει τουριστική κίνηση που έχει... Καλά, μπορεί να είναι 10 χρόνια που έχει συντηρηθεί. Αυτός ο χρόνος. Είναι 20. Για τον δρόμο δεν ξέρω. Εγώ άκουσα 10, μπορεί να είναι λιγότερα, μπορεί και περισσότερο. Δεν ξέρω. Με το παγραμμένο, πουθενά. Δεν ήξερα που λες ότι ήταν η μόνη πρόσβαση για τα Γιάννενα αυτός ο δρόμος. Η μόνη πρόσβαση με ενωθεί η Ήπειρος με τη Θεσσαλία. Έστω δηλαδή. Δεν γελάτε. Αυτή που βρήκα τη στιγμή ωραία. Αυτή είναι ωραία φωτογραφία. Σταματήσω. Ναι. Δεν την περίμενα. Απ' την άλλη μεριά, ίσως να φαίνεται. Ναι, ήταν ωραία επειδή ήταν με φωτό τον ουρανό. Πώς φαίνεται καθόλου. Από εδώ Καλαρίτης. Α, όχι, δεν πάει από εδώ Καλαρίτης. Πίσω δει. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ένα τρίποδο. Τα λεπτά για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Εκείνος ο δρόμος είναι που κατεβαίνει για Θεσσαλία. Νομίζω, δεν μπορώ να κάνω και λάθος. Μπορώ να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Από αυτός ο δρόμος συνεχίζει πάνω στο καφέρτο. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος. Αλλά εγώ το βλέπω εκεί πέρα. Και μετά πάνω την πίσω.
έχουμε βοηθήσει. Σίδερα, τα έχει τσαλακώσει τελείως, yeah. Και είναι αλουμινόχαρτο. Δεν σκύνει τίποτα, ναι. Δεν σκύνει αλουμινόχαρτο, γι' αυτό ακριβώς το είπα. Εδώ είναι σε 2 λεπτά φτάνει, άρα... Δεν πάμε από εκεί. Ίσως εκείνος ο δρόμος κατεβαίνει στα Θεοδόρια. Είπα η Ελατού και τα πολύ άλλα. In 300 meters, you will arrive at your destination. Από εδώ μέχρι κάτω το χωριό, το Βουργαρέλι τέλος πάντων, είναι 4 ώρες. Και από το Βουργαρέλι, εδώ είναι. You have arrived. Α, εδώ είναι το τρίστρατο. Ζουμέρκα ψηλά και απάντητη. Το λέει. Και πάντα χιονισμένο. Από εκεί πάει για το Ματσούκι. Από πού? Ναι, από εκεί. Ε, ναι, αυτό θα σου πει και εγώ. Πας λίγο πιο μπροστά. Λίγο. Εδώ στο πράσινο. Ωραία, μπορούμε να τις βάλουμε τις καρκλίτσες μας εδώ. Κάτσε εδώ πέρα, βέβαια φυσάει πολύ, α. Να σε μαζέψω, να σε βάλω, να σε βγάλω έξω. Δεν είπα όχι. Αλλά θα σε δέσω όμως. Μπορώ να σε κρατήσω.